Μπαλά έφτασε στην περιοχή και ευκαιρία για την Μπόρατς νωρίς στο μάτς. Τελευταία στιγμή απομάκρυνε η άμυνα του ΠΑΟΚ την ώρα που ο σκηνοθέτης μας έδειχνε την επαναληπτική προβολή του Πλαγίου. Βρέθηκε μόνο στο Σάβιτς στην περιοχή από το λάθος του Κουλιεράκη. Ο Σάβιτς, ο οποίος έκανε τελική, η μπάλα βρήκε στα πόδια του Μπάμπα πριν να φτάσει στην εστία του Κοτάρσκι. Κουλιεράκης ανέβηκε και αυτός με μπάλα όπως νωρίτερα ο Εκόνγκ. Ο Μπάμπα από τα αριστερά τώρα πάω. Ο Μπάμπα εύκολο λάθος, αλλά μπήκε ξανά ο ίδιος στη φάση και φτάνει κοντά στην περιοχή. Γυρίζει ο Μουρκ, δεν μπήκε με ζέση. Δεν μπήκε με δύναμη στη φάση ο Αυστριακός, με αποτέλεσμα να περάσει μπροστά του η μπάλα. Ο Μούργκ είναι από την αριστερή πλευρά, man to man η Μποράτς, ο Σισκόφσκι δεν μπορεί ξανά, η μπάλα δοκάρει! Να η ευκαιρία και πάλι με το Κουλιεράκι για τον ΠΑΟΚ στο 14. Η μπάλα βρήκε στη συμβολή των δοκαριών σε αυτή την ωραία κομπίνα, γιατί ο Κουλιεράκης ξεκίνησε από το πρώτο δοκάρι, έκανε μια περιστροφή, ξέφυγε από έναν όμιλο παικτών, με την προβολή έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Ο Τάισον τώρα. Ο Σντόεφ έχει βγει αριστερά και ανεβαίνει και ο Μπάμπα. Ο Τάισον για τον Σντόεφ. Αυτός γύρισε. Το πλασέ γκολ! 0-1 ο ΠΑΟΚ. Ο οποίος βρίσκει αυτό που θέλει με τον Μουρκ σε μια φάση που θύμισε το 8ο λεπτό. Όταν δεν κατάφερε να έρθει σε επαφή με την μπάλα ο Αυστριακός. Τώρα όχι μόνο ήρθε σε επαφή, αλλά κατάφερε να νικήσει και τον Σισκόφσκι και να ανοίξει το σκορ. Από αυτή την με υπομονή χτισμένη επίθεση του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρήκε τελική και ταυτόχρονα τον γκολ. Ωραία. Και το σούτ με τον Σισκόφσκι να πετάει την μπάλα κόρνερ από τον Οσδόεφ που πάτησε ξανά περιοχή. 2 λεπτά μετά τον γκολ, ο Ρώσος δημιουργός του 0-1. Εδώ εκτέλεσε ο ίδιος με δυνατό δεξί βολέ. Ανάγκασε τον Σισκόφσκι σε ωραία επέμβαση. Ο Εκόνγκ για τον Μουρκ. Αυτός έκανε μια περιστροφή και έψαξε το αριστερό πόδι με φάλτσο δίπλα στο δοκάρι. Συμπληρώσαμε 48 λεπτά, γεμάτη περιοχή του Σισκόφσκι με πάσα. Ο Τάισον εκτός περιοχής θα πυροβολήσει με το δεξί. Ο Σισκόφσκι νέο κόρνερ. Ωραίο το σούτ από τον Βραζιλιάνο. Ήλεγξε αυτή τη φορά ο Σισκόφσκι και πέταξε την μπάλα κόρνερ. Ο Μπαμπά άφησε την μπάλα να περάσει γιατί ελέγχει ο Κοτάρσκι. Μια διακοπή στο μάτς τώρα για την κροτίδα που έπεσε. Στο 67. Ο Βιερίνια με τον Κωνσταντέλια να κάνει κίνηση. Βιερίνια τρίπλαρε ωραία με το αριστερό. Ο Κωνσταντέλιας κράτησε μπάλα και πλάσαρε. Ο Σισκόφσκι λέει όχι στο 87. Ο Βιερίνια ξανά. Με βαθύ χτύπημα απέναντι. Χρέλια. Αυτός θα σεντράρει. Ο Σάβιτς είναι μόνος του. Ο Κοτάρσκι όμως σταματά την πορεία της μπάλας πριν μπει κάποιος Βόσνιος εκεί και φανεί επικίνδυνος. Και τελευταίο σφύριγμα από τον Φαντεράικ. Ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Μουρκ περνάει νικηφόρα από την Μπάνια Λούκα και με δύο νίκες σφραγίζει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Champions League.